Και θα πάμε τώρα, θα φύγουμε εκτός Κρήτης, θα πάμε Σέρες και θα συνδεθούμε με το Καρυδοχώρι. Σωστά. Πολύ σωστά. 60 χιλιόμετρα λοιπόν μακριά από τις Σέρες βρίσκεται το Καρυδοχώρι, το οποίο είναι γνωστό για τα πέτρινα γεφύρια του. Άλλα 5 πέτρινα γεφύρια έχει το κοντινό χωριό Αχλαδοχώρι. Λοιπόν. Ωστόσο, θα γνωρίσουμε αγνούς ανθρώπους και πολύ φιλόξενους. Πριν από λίγο διάστημα, δεχτήκαμε ένα μήνυμα από κάτοικο εκεί της περιοχής, ο οποίος τυχαία να μας παρακολουθεί, μας ήρθε η ιδέα. Η ΕΒΕ επικοινώνησε μαζί τους. Και να λοιπόν που θα πραγματοποιήσουμε και σύνδεση. Λοιπόν. Πάμε να τα πούμε. Την καλησπέρα μας. Είναι ο κύριος Κώστας Νικολαίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου στο Καρυδοχώριο Άγιος Αθανάσιος. Πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά εσείς? Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Μα τι ξεχωριστή σύνδεση πραγματοποιούμε με ωραίο φόντο από πίσω, με τα νερά εκεί, το Ριάκι. Για πείτε μας που βρίσκεστε. Είμαστε 50 μέτρα έξω από το χωριό, στο πέτρινο γεφύρι των Μήλων, στο Καρυδοχώρι. Η τοποθεσία πήρε το όνομά της από τους νερόμυλους που λειτουργούσαν εδώ παλαιότερα. Πλέον δεν υπάρχουν, έχουν καταστραφεί. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που βγαίνουμε live στην Κρήτη, για να γνωρίσετε και εσείς τα όμορφα μέρη μας. Είναι χαρά μας, έχει όμορφα μέρη η Κρήτη, αλλά και η Βόρεια Ελλάδα πάνω έχετε εξαιρετικά μέρη, αλήθεια. Είναι μια άλλη εποχή. Εκεί το γεφύρι από πίσω, για βάλτε μας το κλίμα. Μετρά 5 αιώνες ζωής. 5 αιώνες ζωής. Και βρισκόμαστε σε επαφή με την αρχαιολογική υπηρεσία για να δούμε ακριβώς τη χρονική περίοδο που χτίστηκαν, ώστε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες στον κόσμο που τα επισκέπτεται. Πρέπει να είναι εκεί 16ος αιώνας, κατά πάσα πιθανότητα. Είναι και η δική μας εκτίμηση. Απλά περιμένουμε σίγουρα από την αρχαιολογική υπηρεσία για να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, να είμαστε σίγουροι για το τι λέμε. Πολύ καλά κάνετε. Εγώ να πω ότι ο κύριος Νικολαίδης είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνολικά πόσα γεφύρια έχει εκεί η περιοχή? 10 είναι από την κοιλάδα του Κρουσοβίτη ανεβαίνοντας. Ναι. Περνάμε και το Αχλαδοχώρι. Έχει το Αχλαδοχώρι 5 επίσης όμορφα, πολύ ωραία γεφύρια. Και τερματίζουμε στο χωριό μας στα υπόλοιπα 5. Είναι τρομερή η διαδρομή. Υπάρχουν πιο κάτω στο καπνόφυτο καταράκτες. Δηλαδή η διαδρομή που ξεκινάει από το καπνόφυτο μέχρι το χωριό μας είναι απίστευτη και όσοι την έχουν πραγματοποιήσει έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι. Κύριε Νικολαίδη, είναι και πολύ όμορφες οι προσπάθειες που κάνετε σαν πολιτιστικός σύλλογος για να αναδείξετε το χωριό, καθώς τα γεφύρια αποτελούν σίγουρα πόλο έλξης για τους φυσιολάτρες, αλλά και για ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν ένα διαφορετικό είδος τουρισμού. Ακριβώς, ακριβώς. Το προσπαθούμε εδώ και 1,5 χρόνο με τη βοήθεια και άλλων συλλόγων βέβαια. Πλέον έχουμε αναλάβει νέα άτομα το σύλλογο, νέοι σε ηλικία και προσπαθούμε με τον δικό μας τρόπο να συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων. Μάλιστα, εκεί το Ριάκι που βλέπουμε για... είναι η ονομασία του, ξεκινάει εδώ... από πού? Ξεκινάει από τα χωριά της Δράμας. Και συνεχίζει με κατεύθυνση στο Στριμώνα. Το νερό δηλαδή χύνεται στο Στριμώνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρωτοβουλία που κάνετε σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία ανάδειξη των πέτρινων εκεί κοσμημάτων, θα τα έλεγα εγώ, τα γεφύρια. Και μάλιστα δεν υπάρχει και ανθρώπινη παρέμβαση, που σημαίνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν σεβαστεί το μνημείο το οποίο έχουν συγκεκριμένο στην περιοχή. Σας διακόπτω. Στο συγκεκριμένο γεφύρι έχουμε οι παλαιότεροι τη δεκαετία του 80. Αν παρατηρήσετε πάνω, ψηλά, είχαν βάλει στηρίγματα γιατί φοβόντουσαν για τα ζώα που περνούσαν τα κοπάν. Ναι. Εντάξει, είναι μαγική βέβαια. Είναι μαγική σύνδεση που πραγματοποιούμε αυτή τη στιγμή σε έναν ευλογημένο ξεχωριστό τόπο και βλέπουμε τις προσπάθειες, την αγάπη, το άγχος των κατοίκων να διαφυλάξουν αυτή την κληρονομιά που είχαν οι προηγούμενες γενιές βέβαια. Δεν ξέρω αν ο κύριος Νικολαίδης μας ακούει. Βέβαια, το προσπαθήσουμε, η αλήθεια είναι. Συνάλληθος δημοσιογράφος βρέθηκε εκεί να μας ξεναγήσει λίγο, να μας μιλήσει. Και είναι και πολλές προσπάθειες που κάνουν οι σύλλογοι για να αναδείξουν τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής. Ναι. Όχι μόνο δηλαδή έτσι κάποιος που θα βρεθεί θα δει τα ωραία γεφύρια, αλλά θα γευτεί διαφορετικές γεύσεις. Θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με ανθρώπους, καθώς στο Καρυδοχώρι δεν κατοικούν πάρα πολύ μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα. Το καλοκαίρι. Λοιπόν, τον έχουμε, Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε μείνει τώρα, κύριε Νικολαίδη, και έχω και την εξής απορία, αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Τα χρησιμοποιείτε τα γεφύρια, δηλαδή περνούν από πάνω άνθρωποι?
Περνούν άνθρωποι, έχουμε και λίγους βέβαια ακτινοτρόφους ακόμα που τους εξυπηρετούν και μπορούν να περνάνε από την απέναντι πλευρά του ποταμού. Ναι. Βέβαια έχουμε και πλέον δεν υπάρχουν τόσα πολλά νερά όσο τα προηγούμενα. Μάλιστα. Το μήνυμα που στέλνει το Καρυδοχώρι εδώ στην Κρήτη ποιο είναι? Ναι, σας περιμένουμε να τα επίσης χωριά μας. Πιστεύουμε ότι θα μείνετε έκπληκτοι από την ομορφιά τους και θα δοκιμάσετε και φοβερές τοπικές γεύσεις. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και εμείς σας περιμένουμε στην Κρήτη να ανταλλάξουμε εμπειρίες και όμορφες εικόνες. Ο ένας τόπος στην Ελλάδα, και αυτή είναι η μαγεία, συμπληρώνει τον άλλο. Είναι ένα παζλ, ένα μοσαϊκό όμορφων τοποθεσιών. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Και εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,